Γεια σας. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς μου με θέμα την κρυπτογραφία. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας είχα μιλήσει, σας είχα πει το τι σημαίνει όρος κρυπτογραφία και σας είχα πει έναν από τους πιο απλούς κρυπτογραφικούς κώδικες. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο από το οποίο πήρα όλες τις ιδέες μου, το βιβλίο του Stephen Pinnock. Στο πίσω μέρος δείχνει μια μικρή περίληψη του βιβλίου. Εδώ είναι η εικόνα, αυτή εδώ, από την αποκρυπτογράφηση του ένιγμα των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από την ταινία The Imitation Game. Και στην διπλανή εικόνα είναι ο κρυπτογραφικός κώδικας των αρχαίων Φαραώ που σας είχα μιλήσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Λοιπόν, αυτά για το βιβλίο. Σας προτείνω να το πάρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Τώρα θα σας μιλήσω για ένα λίγο πιο περίπλοκο κρυπτογραφικό κώδικα από αυτόν του προηγούμενου επεισοδίου. Εδώ έχουμε την αλφαβήτα μας. Εδώ πέρα είναι η αλφαβήτα μας. Βλέπετε, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχω πάει το κάθε γράμμα 4 θέσεις πιο μετά. Δηλαδή το α έχει γίνει δέλτα, το κ έχει γίνει νι, το π έχει γίνει τα, το φ έχει γίνει ωμέγα. Εδώ θα κρυπτογραφήσουμε αυτήν τη φράση. Καλή νύχτα θεία. Το κ από ό,τι βλέπουμε θα γίνει νι, το α θα γίνει δέλτα, το λάμδα θα γίνει ξ, το ήτα θα γίνει κάπα, το νι θα γίνει πι, το ύψιον θα γίνει ψι, το χ θα γίνει αλφα, το τα θα γίνει χ και το αλφα θα γίνει δέλτα. Η επόμενη λέξη, το θήτα θα γίνει λάμδα, το έψιλον θα γίνει θήτα, το γιώτα θα γίνει μη και το έψιλον θα γίνει πάλι θήτα. Βάζουμε και το θαυμαστικό μας και αυτή είναι η κρυπτογραφημένη έκδοση αυτής της φράσης. Εδώ θα αποκρυπτογραφήσουμε αυτή τη φράση. Λοιπόν, βλέπουμε το χ, κοιτάμε στη δεύτερη στήλη και βλέπουμε ότι το χ είναι το τα. Το ύψιλο είναι το ρο, το θήτα είναι το έψιλον, το άλφα είναι το χ και το γάμα είναι το ωμέγα. Το ζήτα είναι το γάμα, το ύψιλον είναι το ρο, το κάπα είναι το ήτα, το ζήτα είναι το μισό λεπτάκι, το γάμα. Το σίγμα είναι το όμικρον, το ύψιλον είναι το ρο και το δέλτα είναι το αλφα. Βάζουμε και το κεφαλαιοθαυμαστικό μας και βλέπουμε τι σημαίνει τρέχω γρήγορα. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω μερικούς από τους δικούς μου κρυπτογραφικούς κώδικες. Λοιπόν, εδώ έχω κάνει ουσιαστικά τη δική μου αλφαβήτα. Για να κρυπτογραφήσεις μια φράση, για παράδειγμα θέλουμε να γράψουμε το β. Κοιτάμε στην πρώτη σειρά εάν υπάρχει, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει. Άρα το γράφουμε έτσι όπως είναι. Άμα θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε ένα γράμμα από τη δεύτερη γραμμή, για παράδειγμα το μέγα, βάζουμε το β με μία τελεία. Εάν θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε ένα γράμμα από την τρίτη στήλη, γράφουμε το γράμμα από την πρώτη στήλη με δύο τελείες. Για παράδειγμα, το ταφ είναι το β με δύο τελείες. Τώρα ας κρυπτογραφήσουμε αυτή τη φράση. Το σίγμα θα παρέμεινε σίγμα. Το ήτα θα γίνει νι με μία τελεία. Το μη θα γίνει, θα παραμείνει μη. Το έψιλον θα γίνει π με μία τελεία, το ρο θα παραμείνει ρο,
και το α θα γίνει σίγμα με μία τελεία. Το θήτα θα παραμείνει θήτα. Το α θα γίνει σίγμα με μία τελεία. Το β θα παραμείνει β. Το ρ θα παραμείνει ρ. Το ε θα γίνει π με μία τελεία. Το ξ θα γίνει παραμείνει ξ. Το ε θα γίνει π με μία τελεία. Και το γιώτα θα γίνει λάμδα με μία τελεία. Αυτή είναι η κρυπτογραφημένη έκδοση αυτής της φράσης. Λοιπόν, ας αποκρυπτογραφήσουμε αυτή τώρα. Το σίγμα με μία τελεία. Κοιτάμε, εντοπίζουμε το σίγμα και μία τελεία δηλαδή στη δεύτερη σειρά. Άλφα. Το δέλτα με μία τελεία είναι το ύψιλον. Το ρο θα παραμείνει ρο. Το λάμδα με μία τελεία είναι το γιώτα. Το θήτα με μία τελεία είναι το όμικρο. Επόμενη λέξη. Το π με μία τελεία είναι το εψιλόν. Το νι με δύο τελείες είναι το χ. Το β με μία τελεία είναι το ωμέγα. Επόμενη λέξη. Το νι με δύο τελείες είναι το χ. Το θήτα με μία τελεία είναι το ωμικρόν. Το ρο θα παραμείνει ρο και το θήτα με μία τελεία είναι το ωμικρόν. Αυτή είναι η αποκρυπτογραφημένη έκδοση αυτής της φράσης. Αύριο έχω χορό. Λοιπόν, ο επόμενος είναι αυτός, όπου εδώ πέρα χρησιμοποιούνται και γράμματα και αριθμοί. Από ό,τι βλέπουμε, το 1 αντιστοιχεί στο γ, το 9 στο π, το 20 στο ε, το 16 στο ι και το 24 στο δ. 24 αριθμοί, 24 γράμματα. Εδώ πέρα έχω γράψει ότι μετά από κάθε γράμμα, από κάθε αριθμό, βάζουμε γραμμή slash, αλλά ανάμεσα από κάθε λέξη βάζουμε τη γραμμή backslash. Αυτή. Και πάντα στην αρχή και στο τέλος ενός μηνύματος βάζουμε μια κάθε γραμμή όπως είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, ας κρυπτογραφήσουμε αυτή τη φράση. Σήμερα θα γράψω. Το σίγμα βλέπουμε εδώ ότι θα γίνει 23, βάζουμε την κάθε γραμμή μας, 23, βάζουμε τη γραμμή slash, το ήτα θα γίνει 8, είμαστε στην ίδια λέξη slash, το μη θα γίνει 19, slash, το έψιλον θα γίνει 4, slash, το ρο θα γίνει 5, το α θα γίνει 7 και τώρα που αλλάζουμε λέξη βάζουμε τη γραμμή backslash, αυτή δηλαδή, και από ό,τι βλέπετε σχηματίζεται ένα σαν κελί γύρω από το 7. Το θ είναι το 21, το α slash, το α είναι το 7 και αφού αλλάζουμε λέξη βάζουμε τη γραμμή backslash. Το γάμα είναι το 1, το ρ είναι το 5, το α είναι το 7, το ψ είναι το 10 και το ω είναι το 18. Και βάζουμε την κάθε γραμμή μας στο τέλος. Αυτή είναι και η προγραφημένη έκδοση αυτής της φράσης, σήμερα θα γράψω. Τώρα ας αποκρυπτογραφήσουμε αυτή τη φράση. Το 7 θα γίνει α. Βλέπουμε τη γραμμή slash, άρα συνεχίζουμε στην ίδια λέξη. Το 20 είναι το ε, τη γραμμή slash στην ίδια λέξη. Το 15 είναι το ταφ. Το 6 είναι το ομικρόν. Και το 23 είναι το σίγμα. Βλέπουμε τη γραμμή backslash, άρα αλλάζουμε λέξη. Το ε, το 4 συγγνώμη, είναι το ε. Βλέπουμε τη γραμμή slash, άρα παραμένουμε στην ίδια λέξη. Το 16 είναι το γιώτα. Το 22 είναι το νι. Συγγνώμη. Μισό λεπτάκι. Το 7 είναι το α. Το 16 είναι το γιώτα. Βλέπουμε τη γραμμή backslash, άρα αλλάζουμε λέξη. Το 4 είναι το ε.
Το 3 είναι το ξύ. Το 20 είναι το ύψιλον. Το 9 είναι το π. Το 22 είναι το το νι. Το 6 είναι το μικρό και το 23 είναι το σίγμα. Αυτός είναι έξυπνος. Είναι αποκρυπτογραφημένη έκδοση αυτής εδώ της φράσης. Αυτά για αυτό το επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας δείξω τον πίνακα του Τριθέμιου, ο οποίος είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτά που κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο του καναλιού μου, και γράψτε στα comments αν θέλετε να βελτιώσω κάτι στο βίντεο. Γεια σας!